Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο γάμο της χρονιάς μέχρι τον επόμενο. Και αναφέρομαι βέβαια στον γάμο του Στεφανού Κασελάκη στην Νέα Υόρκη. Θέλω λίγο να μείνετε εδώ. Δεν θέλω να φύγετε. Και σας το λέω γιατί. Διότι έχουμε την πρώτη συνέντευξη του Στέφανου Κασελάκη αμέσως μετά το γάμο του. Πριν όμως πάμε στη συνέντευξη, θα ήθελα να συνδεθούμε υπερατλαντικά με δύο εξαιρετικούς συναδέλφους, οι οποίοι θα συνδράμουν σήμερα με τις πληροφορίες τους και το ρεπορτάζ για όλους εσάς εδώ στην εκπομπή Επιτόπου. Και αναφέρομαι στον Αλέξανδρο Αμοχωστιανό, ο οποίος μας βλέπει από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι από Ελλάδα. Καλό σας μεσημέρι. Από την πρωινή Νέα Υόρκη. Ρε παιδιά, την τζόλκα, γιατί μου τη βγάλατε έτσι? Δηλαδή, ήθελα να κάνω αναμονή κοινού με το φιλαράκι μου. Αλεξάνδρα μου, τι κάνεις? Να σε, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Καλά η εκπομπή πετάει, δεν το συζητάω για τα θέματα, αλλά τα σχόλιά σου είναι απόλαυση. Σε ευχαριστώ. Έχω κάτσει εδώ όπως βολωμένη, σε ακούω και απολαμβάνω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω το μαράκι επίσης. Αλεξάνδρα μου, σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, Μαρία μου, εγώ δεν ξέρεις πόσο συγκινήθηκα που σε είδα. Εγώ σ' αγαπώ και σε σκέφτομαι πάντα με πολύ. Παιδιά, μην δείχνετε τη γενιά σας και τα χρόνια σας. Πάμε λίγο στο ψητό. Πάμε λίγο στο ψητό, λοιπόν. Η Μαρία είναι μικρούλα σε σχέση με μένα. Εγώ είμαι η αιωνόβια. Μωρό. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πάμε σε σένα, διότι κλήθηκες για τις ανάγκες του ρεπορτάζ να παρακολουθήσεις το γάμο του Στέφανου με τον Τάιλερ. Τι συνέβη εκεί τελικά? Μία ήταν ο γάμος να γίνει αλλού. Τρέχατε στη Νέα Υόρκη, λες και κάνατε το Παγκράτη Κολιάτσου, Πλατεία Συντάγματος, το κάνατε σε ταχύτητα φωτός. Τι συνέβη εκεί τελικά? Πες μας την αλήθεια. Ακριβώς όπως το λέτε, είχε γίνει ένας χαμός, να το πούμε έτσι απλά, εδώ στη Νέα Υόρκη, γιατί μας λέγανε μια γίνεται στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης, το οποίο εγώ ήμουν σίγουρος 1000%, δεν υπήρχε ένα στο 100% στο Δημαρχείο. Ναι, ναι. Γιατί ελεύθερο ο καθένας να μπορεί να μπει μέσα, να βγάλει φωτογραφίες κλπ. Και ήταν τα captains. Μας μπερδέψανε με τις μέρες, τι ώρα είναι, πότε θα γίνει. Γιατί ακόμη και η μέρα μέχρι ενός σημείου δεν ήταν ξεκάθαρη. Παρόλο που ξέραμε ποια μέρα θα γίνει, προσπαθούσαν να μας μπερδέψουν. Στο τέλος έγινε στα captains. Έγινε στα captains, γιατί ακούσαμε ότι έγινε στο Brooklyn τελικά. Εμείς ξέρουμε. Δεν σ' ακούω. Δεν ξέρω. Και μάλιστα η πηγή που έχω εγώ τουλάχιστον είναι από πολύ κοντά στο κύριο Κασελάκη. Με συγκεκριμένο δικαστικό, νομίζω, από την περιοχή στο σπίτι του. Γιατί μπορεί να γίνει στη Νέα Υόρκη, μπορεί να το κάνεις στο σπίτι σου. Είναι μία από τις πολιτείες, τις 6 νομίζω πολιτείες στην Αμερική, που αναγνωρίζεται ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, σωστά? Ναι. Όλα αυτά που περνάτε κάτω στην Ελλάδα τώρα που συζητάτε για το ομόφυλα ζευγάρια και λοιπά, αν μπορούν να παντρευτούν, να έχουν παιδιά, αυτά τα θέματα τα είχε λύσει η Αμερική πριν 20 χρόνια. Mm-hmm. Η Νέα Υόρκη είναι μια από τις πιο φιλελεύθερες περιοχές που μπορείς να κάνεις γάμο ομόφυλο. Μάλιστα. Μετά το γάμο, πήγανε λέει για πίτσα, για γλέντι και για όλα αυτά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχεις ακούσει. Δώσ' μας λίγο εικόνα. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον Σπύρο Χαριτάτο και την Ευλαμπία Ρεύβη και την εκπομπή τους για τα πλάνα τα οποία την ώρα που μιλάμε βλέπετε από την εκπομπή τώρα μαζί, από τη σημερινή εκπομπή στο πρωινό του Open. Έμαθα ότι πήγανε για πίτσα, λέει μετά. Έμαθα επίσης ότι όλη η τελετή, παρότι ήταν μια τελετή κλειστή οικογενειακή, έχει καταγραφεί σε κάμερες. Ναι. Υπάρχει βίντεο δηλαδή. Ναι. Το θέμα είναι αν το βίντεο αυτό ο κύριος Κασελάκης το χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν αργότερα, όποτε ας πούμε θέλει να αλλάξει την ατζέντα. Αυτό που έκανε εντύπωση εδώ με τον κύριο Κασελάκη είναι ο τρόπος διαχείρισης. Λες και ήταν το μεγαλύτερο γεγονός της Νέας Υόρκης, incognito όλα, να μην μάθει κανένας. Δεν είχε καλυστεί η επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στη Νέα Υόρκη, δεν είχε παρεμβεθεί, ήταν τόσο κλειστό. Ναι. Τα άτομα του εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ επίσης δεν είχαν καλεστεί. Δημιουργήθηκε ένα, λες και ήταν ο Μάικλ Τζάκσον, ας πούμε, θα κάνει συναυλία και όλα τα να τα κρατήσουμε για τα μάτια του κοινού την τελευταία στιγμή κλπ. Όλο αυτό ζήσαμε εδώ. Πάντως, το επικοινωνιακό του κομμάτι, Αλέξανδρε,
και να πάω στην Αλεξάνδρα Τσόλκα έτσι. Αλεξάνδρα, το επικοινωνιακό του κομμάτι και η στρατηγική του η επικοινωνιακή νομίζω ότι παίρνει 10 με τόνο, παρότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχει πάθει μια μηντιακή υπερκόπωση το πρόσωπο Στέφανος Κασελάκης. Τι λες? Κοίταξε, πολύ σεβαστό όπως το λες, αλλά εγώ θέλω να πω καταρχήν ότι νομίζω ότι το κράτησε έτσι όχι γιατί είναι ο Μάικλ Τζάκσον ή οτιδήποτε. Ο άνθρωπος το έκανε για να μπορεί να παραμείνει ο σύντροφός του στην Ελλάδα με τις άδειες παραμονές. Θα το δούμε αυτό. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ σκληρή, όπως ξέρουμε. Θα το δούμε αυτό και αργότερα, γιατί έχουμε έναν έγκριτο νομικό να μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει. Οπότε σε ακούω με προσοχή, Αλεξάνδρα. Και γι' αυτό το έκανε, πιστεύω, όλο αυτό το πράγμα. Δεν ήταν κάτι που ήταν προγραμματισμένο για βεκέρες και γιορτές και γυρλάντες και λουλούδια. Αλλά ήταν κάτι το οποίο έκανε ακριβώς για προσωπικούς λόγους, καθαρά οικογενειακούς. Και ήταν κάτι που έκανε πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα, ο άνθρωπος αυτός, εγώ αυτό που βλέπω όλο αυτόν τον καιρό είναι ότι δεν θέλει ο ίδιος τόσο να εκτίθεται όσο τον εκθέτουμε εμείς. Εμείς τρέχουμε από πίσω του. Δεν υπάρχει κανένας άλλος πολιτικός πια στη χώρα. Εντάξει. Υπάρχει μόνο ο Στέφανος Κασελάκης. Εντάξει, βρε Αλεξάνδρα. Μόνο αυτό βλέπω. Και από την άλλη γίνεται και κάτι άλλο όσο τον χτυπάνε. Τον χτυπάνε οι δικοί του μέσα στο κόμμα. Τον ψήφισε το κόμμα αυτό για πρόεδρο. Τον χτυπάνε οι δημοσιογράφοι. Τον χτυπάνε οι διάφοροι. Η παλιακή, αν είναι λουλού ή αν δεν είναι λουλού και βλακίες. Βέβαια, Αλεξάνδρα μου, ναι. Μην ξεχνάμε ότι και ο Κασελάκης και ο Τάιλερ δίνουν κρυφά ραντεβού και στους δημοσιογράφους, δηλαδή μας κλείνουν και το μάτι λίγο, του στείλω ότι πάω γυμναστήριο, πάω στο καφέ, πάω στο εστιατόριο. Δηλαδή, μας κλείνουν και ένα κρυφό ραντεβού για να μπορέσουμε και να τους ακολουθήσουμε για να κάνουν και κάποιες δηλώσεις. Μας δίνουν τη ράχη. Εντάξει, αυτό είναι το παιχνίδι της επικοινωνίας, παιδιά, που όλοι οι πολιτικοί το έχουν. Και ένα κρυφό ραντεβού και πατήματα. Συγγνώμη, να σου δεν σ' άκουσα. Λέω ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι, Αλεξάνδρα, που από τότε που συστάθηκε για πρώτη φορά και συστήθηκε η σχέση μεταξύ πολιτικών και δημοσιογράφων, υφίσταται από αιώνες το παιχνίδι δηλαδή μεταξύ δημοσιογράφων και πολιτικών για να φτιάξουμε την εικόνα ή να χαλάσουμε την εικόνα κάποιες φορές όταν κάποιοι θέλουν να χαλάσουν την εικόνα, όπως προσπάθησε να το κάνει ο κύριος Τζουμάκας και με συνοπτικές διαδικασίες τον θέτει εκτός κόμματος. Και νομίζω ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, δεν αμφισβητείς έναν άνθρωπο ο οποίος ψήφισε. Θέλετε, από τη βάση θέλετε να σας δώσω μια πληροφορία τώρα, να παγώσουμε λίγο το πλάνο, γιατί νομίζω ότι η Αλεξάνδρα θα το εκτιμήσει. Το πλάνο, αν μπορούμε να το έχουμε, κύριε Λιχναρά, που φαίνεται η Βέρα. Αυτό. Αυτό το πλάνο θέλω. Στο δεξί. Ναι, ναι. Πέρα από το δεξί. Θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι η Βέρα είναι καρτιέ. Και είναι της σειράς Love. Wow. Μιλάμε για πανάκριβο κομμάτι. Ο Στέφος πετάχτηκε και είπε από το Τίφανης, γιατί γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Όχι, λέω, δεν σύγχρονος νεοϊορκέζος. Δεν είναι Τίφανης, είναι καρτιέ. Ναι, εντάξει. Όμως, να σου πω κάτι. Το γεγονός ότι έχουμε και αυτή την πληροφορία και τη μεταφέρουμε στον κόσμο, νομίζω ότι βάζει λίγο το κερασάκι στην τούρτα, Αλεξάνδρα. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά τα πάμε. Έτσι. Γι' αυτά ζούμε. Και βεβαίως είναι καρτιέ, όχι. Το Τίφανης είναι πιο φτηνό. Πιο προσιτό. Εδώ λοιπόν τη βλέπουμε τη Βέρα στο δεξί. Να πούμε ότι οι Αμερικανοί, όπως και εμείς εδώ στην Ελλάδα, χρησιμοποιούν, βάζουν μάλλον την Βέρα τους στο δεξί τους χέρι όταν παντρεύονται. Είναι ένα πανάκριβο κομμάτι, θέλω να σας πω. Βέβαια, σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο, αν θέλετε, της υπερβολής, του πλούτου, της άνεσης, έχουμε και κάποια πλάνα και κάποιες φωτογραφίες από το σπίτι του κυρίου Κασελάκη στην Νέα Υόρκη. Έχω την εντύπωση ότι... Upstate New York. Ακριβώς. Μόνο σπίτι αριστερού δεν είναι το συγκεκριμένο. Βλέπετε λοιπόν εδώ την συνέντευξη που έχει δώσει ο Στέφανος Κασελάκης στον Κύρικα και είναι... Στον κύριο Καλμούκο, ακριβώς, ο τεράστιος δημοσιογράφος. Ο οποίος δεν έχει αφήσει πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρωθυπουργό που να μην έχει κάνει συνέντευξη για τις ανάγκες της μοναδικής ελληνικής ομογενειακής εφημερίδας πλέον και σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία ενημερώνει τους Έλληνες και αν θέλετε τους αγκαλιάζει και όλους τους Έλληνες στην Αμερική. Βλέπετε ένα απλό καθημερινό σπιτάκι. Ο πρόεδρος της Αμερικής, ο κύριος Καλμούκος, ωστόσο... όλος πρόεδρος της Αμερικής. Ωστόσο το χρώμα της κατοικίας... Βαθίζει και τον γονάκι του σήμερα να του ζήσει.
Λοιπόν, έχουμε ξεχωρίσει λοιπόν κάποια αποσπάσματα της συγκεκριμένης συνέντευξης. Σας είπα ότι έχουμε την πρώτη συνέντευξη του Στέφανου Κασελάκη. Δεν ξέρω, είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε με τον κόσμο τις πληροφορίες που έδωσε, τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Για να δούμε λοιπόν. Μέσα σε μερικές εβδομάδες κατορθώσατε να εκλεγείτε πρόεδρος. Ποιο το μυστικό της στρατηγικής σας? Δεν υπάρχει μυστικό, είμαι ο εαυτός μου. Δεν είμαι Μεσσίας, είμαι ο Στέφανος και θέλω να προσφέρω στον τόπο μου. Αν η Ελλάδα ήταν επιτυχημένη οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά, δεν θα είχε ανάγκη από κάποιον εξωτερικό, outsider, σαν και μένα. Υπήρξαν περιπτώσεις που σας πλησίασαν κάποιοι συμπεριλαμβανομένων ιεραρχών και ιερέων και σας είπαν, κύριε Κασελάκη, τι είναι αυτά? Όχι, κανείς, ποτέ, το αντίθετο. Και στη συνάντηση με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, του ανέφερα για τον σύντροφό μου και αντέδρασε φυσιολογικά. Δεν υπήρχε κανένα συνδυασμός. Εξέφρασα την επιθυμία να πάω στο φανάρι. Και ο Πατριάρχης είπε με μεγάλη χαρά τα Θεοφάνια. Λοιπόν, Αλέξανδρε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Να συνεχίσεις να κάνεις την δουλειά που κάνεις στη Νέα Υόρκη. Εύχομαι σύντομα να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Φαντάζομαι ότι θα τον ακολουθήσεις τον Στέφανο Κασελάκη μέχρι να φύγει και να επιστρέψει στην Ελλάδα, γιατί έμαθα ότι θα πάει και φαντάρος τώρα. Ναι, σήμερα θα είναι στο Κεφαλονίτικο σπίτι, όπου θα έχει συνάντηση με την Ομογένεια. Μετά θα έρθει εδώ στο Πολιτιστικό Κέντρο, όπου έχουμε μια... Θα σε παρακαλούσα να μας τα ξαναπείς, γιατί μάλλον κάπου εκεί στη μέση του Ατλαντικού χάνεται το σήμα. Για να δω τώρα το νήμα, το έχουμε, για να σε ακούσω. Ναι, θα αρχίσουν τα βήματα του κύριου Κασελάκη. Σήμερα είναι το Κεφαλονίτικο σπίτι. Έχει ανοιχτή συγκέντρωση η ώρα 5 το απόγευμα, όπου θα μιλήσει με το κοινό. Η ώρα 7 θα βρίσκεται εδώ στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αρχιεπισκοπής, όπου έχουμε μια συναυλία. Okay. Η πρόθεση είναι να περάσει από εδώ. Και θα τον ακολουθήσουμε να δούμε τι γίνεται, να δούμε και τις αντιδράσεις του κοινού εδώ στη Νέα Υόρκη, όπου θα είναι τέτα τέτ με τον κόσμο, να δούμε πώς πάει. Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Να είσαι καλά, αγαπημένε μου. Καλή συνέχεια και καλό ρεπορτάζ.